εντάξει, καλά είναι τα πράγματα, θα το δείτε. Αλλά εντάξει, το εσωτερικό του γηπέδου θα ενδιαφέρει περισσότερο. Για να το δούμε. Βρισκόμαστε στο γήπεδο της Ριζούπολης, εδώ που θα φιλοξενηθεί ο τελικός του κυπέλλου Ελλάδος ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΑΕΚ. Πολλά ακούστηκαν για την επιλογή της συγκεκριμένης έδρας. Πάμε όμως να δούμε ποια είναι η πραγματική κατάσταση του γήπεδου. Παρά το γεγονός ότι το γήπεδο έχει να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο διάστημα λόγω της πανδημίας, ο αγωνιστικός χώρος δείχνει να έχει συντηρηθεί καλά και βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Η κάμερα του Open βρέθηκε και στους χώρους όπου θα φιλοξενηθούν το βράδυ της 26ης Ιουλίου οι ομάδες, αλλά και οι λιγοστοί θεατές του τελικού. Βρισκόμαστε στα αποδυτήρια όπου θα χρησιμοποιήσει την ημέρα του τελικού η τυπικά φιλοξενούμενη ομάδα. Η ομάδα που θα κληρωθεί γηπεδούχος την ημέρα του τελικού θα βρεθεί σε αυτά τα αποδυτήρια, τα οποία τώρα χρησιμοποιεί ο Απόλλων Σμύρνης. Σαν το επιτόπιο ρεπορτάζ δεν έχει, να ξέρετε. Βασιλεύ, τι λες, γίνεται αγώνας εκεί? Το Ποσόπουλος πήγε εκεί, το πάτησε. Εγώ τι να πω δηλαδή. Μεγάλος μπαλαδόρος, μπήκε μετά. Μπήκε μέσα το ίδιο. Η δουλειά του ρεπόρτερ είναι αυτή ακριβώς. Ναι. Η δουλειά ενός τηλεοπτικού σταθμού είναι αυτή ακριβώς. Να δείχνει εικόνα. Νομίζω είναι λυπές το ρεπορτάζ. Να δει. Τι είναι, δεν φορούσε τα πέστη. Δεν είδα στη Φυσούνα πώς είναι η κατάσταση. Γιατί η Ριζούπολη έχει μείνει. Η Φυσούνα είναι λίγο τραυματισμένη. Δεν έχει μείνει για το χορτάρι. Μα τι θυμήθηκε εσύ τώρα? Λέω ότι έχει μείνει το κάθε γήπεδο στην ιστορία. Πάντω το βαράνε τώρα. Τίποτα από αυτό το παιχνίδι. Εντάξει, εγώ είπα ότι. Εντάξει, να μην γυρίσουμε. Άστο. Άστο. Μπράβο, ρε Χριστό. Ναι. Ευτυχώς. Εγώ πάντω πιστεύω, παιδιά, φίλες και φίλοι, ότι εδώ γίνονται πράγματα τα οποία καμιά φορά πρέπει να τα διαψεύδει ή να τα επιβεβαιώνει η εικόνα. Χωρίς πλάκα, αυτό που λέει ο Βασίλης Βέργης. Τι να πούμε παραπάνω τώρα εδώ. Γίνεται μια ολόκληρη σπέκουλα για κάτι το οποίο δεν ισχύει. Το γήπεδο καλά είναι. Το άλλο καλά είναι, ενώ το χορτάρι δεν είναι οκ. Η εξέδρα δεν βλέπω κάτι φοβερό. Και τα αποδυτήρια από ό,τι. Αν θέλει να. Ναι, ο γύρο Σόμπολο που μπήκε. Πολύ σωστά. Αν θέλει να βάψουμε και ένα καθάρισμα και να τραβήξουμε και δύο καλώδια, δεν είναι και πρέπει να έρθει ο Γκάουντι που είχε φτιάξει την Βαρκελόνη. Δεν είναι και κάτι φοβερό. Δηλαδή μπορούμε να αποφύγουμε. Ναι, και ο Καλατράβα και όλοι αυτοί. Θέλω να πω δηλαδή, εν πάση περιπτώσει, ότι μπορούμε να κάνουμε κάποια πράγματα χωρίς να γίνεται τέτοιο δώρο. Και δεν καταλαβαίνω γιατί έχει γίνει όλη αυτή η ιστορία. Δεν το πιάνω. Εντάξει, είσαι έξυπνο παιδί, εσύ τι δεν πιάνεις. Τι έξυπνο παιδί, μέρε παιδιά τώρα. Εντάξει, θα γίνει στη Ριζούπολη, θα γίνει στο Τικελίδη, θα γίνει στο Καρασκάκη. Λίγο. Θα γίνει στο πέρα θα γίνει το, κάπου. Πέρα το αν μπορούσε να. Για μένα θα μπορούσε να οριστεί κάποιο άλλο γήπεδο. Δεν έχει σημασία όμως. Αυτό που γίνεται έχει μία αιτία. Η μόνιμη κόντρα του Ολυμπιακού με την σημερινή διοίκηση από δεν έχει κάτι άλλο. Μα μισό λεπτό τώρα. Απλό είναι. Είναι μάτς, θα είναι μάτς χωρίς κόσμο. Θα... Καταλαβαίνω τι λες. Αλλά θα είναι ένα μάτσο χωρίς κόσμο. Αφού καταλαβαίνεις τι ψάχνει να βρει τότε. Αν θα είναι με κόσμο, χωρίς κόσμο. Ρε παιδιά, γιατί κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Πίσω από το δάχτυλό μας χειρολεκτικά. Είναι ξεκάθαρο. Υπάρχει μία ομάδα, μία συγκεκριμένη ομάδα. Όχι όλες. Γιατί συζητάμε το κακό ελληνικό ποδόσφαιρο, το άρρωστο ελληνικό ποδόσφαιρο. Όχι. Υπάρχει μία ομάδα που προκαλεί τοξικότητα σε κάθε τι που συμβαίνει. Βγαίνει έξω τώρα, η ώρα είναι 1:50 και σου λέει γιατί δεν έβαλε γυαλιά ηλίου. Εντάξει, okay. Αυτά λέει. Ό,τι και να γίνει, θα βρει κάτι. Θα γινόταν στο ΆΚΑ, θα λέει γιατί παίξαμε στο ΆΚΑ. Θα πήγαιναν στην Τούμπα, θα λέγανε γιατί παίξαμε στην Τούμπα. Ό,τι και να γινόταν σε όποιο γήπεδο και τώρα όποιος και να είναι ο διαιτής, στο λέω από τώρα για να το γνωρίζεις, και με το διαιτή θα υπάρχει πρόβλημα. Πριν γίνει το μάτι. Και με το διαιτή του τελικού. Εννοείται.